αντιδράσεις προκάλεσε στο Βελιγράδι η παρέτηση του Ράμους Χαραντινάη από την θέση του Πρωθυπουργού στο Κόσοβο για να μεταβεί ως κατηγορούμενο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα του Ούτσεκά σε βάρος του σερβικού πληθυσμού στο Κωσυφοπαίδιο. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, χαρακτήρισε πολιτικό τρίκ την παρέτηση Χαραντινάη. Προέβλεψε ότι θα μεταβεί στην Χάγη, θα αφαιθεί ελεύθερος και θα διπλασιάσει την δημοτικότητά του. Η αποχώρηση του Χαραντινάη από την πολιτική σκηνή του Κωσόβου δεν θα διευκολύνει την διαδικασία του διαλόγου με την Σερβία, υποστήριξε ο Βούτσιτς, που αντιθέτως εκτίμησε ότι θα ενισχυθούν οι ακραίες απόψεις στο Κωσόβο που δεν επιθυμούν τον συμβιβασμό. Ο Χαραντινάη ήταν μεταξύ των ηγετικών στελεχών του Ούτσεκά στην διάρκεια του πολέμου. Ο ίδιος δήλωσε ότι παρετήθηκε γιατί θέλει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ιδιωτήτων του Πρωθυπουργού και του πολίτη Ράμους Χαραντινάη, ώστε στην Χάγη να μεταβεί ο πολίτης του Κωσόβου και όχι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το ειδικό δικαστήριο για το Κόσοβο συστάθηκε μετά την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2011, καθώς ο οργανισμός είχε καταγράψει εκτεταμένα εγκλήματα πολέμου από Αλβανούς, μέλη του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Το δικαστήριο έχει αρχίσει φέτος να ανακρίνει ορισμένους πρώην μαχητές της πάλε ποτέ σερβικής επαρχίας.